Ούτε ένα ταξίδι στην Καραϊβική δεν θα είχε στοιχήσει τόσο ακριβά στους μεθυσμένους επίδοξους Ρομπινσόνες που έκλεψαν αβαγοσωστικό βαρκάκι από τη Χερσόνησο και με δύο τάβλες αντί για κουπιά πίστεψαν ότι θα φτάσουν μέχρι την Δία. Η σύλληψή τους από αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου για την κλοπή της βάρκας που είχε καταγγελθεί ήταν μόνο η αρχή για το δεύτερο μέρος της περιπέτειάς τους. Ήταν μια λέμος που δεν έφερε ούτε κουπιά ούτε μηχανή, κακώς δηλαδή κακώς την χρησιμοποίησαν τα δύο αυτά άτομα. Έθεσαν σε πολύ μεγάλη κινητοποίηση τα σκάφη του λιμενικού σώματος, τα περιπολικά οχήματα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Οπότε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει από μια επιτροπή που υπάρχει και από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας να δούμε και αν θα υπάρξει κάποιος, δεν θα το πω πρόστιμο, δεν είναι πρόστιμο αυτό, είναι κάποιος καταλογισμός. Όπως προβλέπεται, οι δύο 23χρονοι, ένας Έλληνας και ένας Σλοβάκος που ήρθαν στη Χερσόνησο να εργαστούν σε ξενοδοχείο, θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος για τη γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές, όπως επιβεβαιώνει στην Κρήτη TV ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Το επόμενο διάστημα η υπόθεση θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που θα εκτιμήσει το κόστος για τη χρησιμοποίηση σκαφών ακόμη και ελικοπτέρου. Η κατηγορία των σκαφών που χρησιμοποιούνται, τα μέσα που χρησιμοποιούνται, σίγουρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι συμβολικό, έτσι δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο, δεν είναι συμβολικό, ούτε είναι και τιμωρητικό, με την έννοια ότι είναι εξαντλητικό, να το πούμε έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό και ρεαλιστικό με βάση τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να αναφέρω κάποιο ποσό, ούτε κατά προσέγγιση, γιατί σας λέω και πάλι υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που υπολογίζονται για κάθε μέσο που χρησιμοποιείται. Απλώς σίγουρα δεν μιλάμε για ένα συμβολικό ποσό. Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στη μάχη της έρευνας και της διάσωσής τους κινητοποίησαν οι φίλοι τους, αφού πρώτα τους είδαν μέσω Instagram να πλέουν στα ανοιχτά και να μεταδίδουν την πρόθεσή τους να φτάσουν στο νησί με το βαρκάκι που έκλεψαν από την παραλία ξενοδοχείου στις Γούβες. Το αρχικό στίγμα δεν μπορούσε να βοηθήσει τις αρχές, καθώς η αναγγελία της εξαφάνισής τους έγινε πολλές ώρες αργότερα. Με σκάφη του λιμενικού των εθελοντικών ομάδων έρευνας και διάσωσης να τους αναζητούν σε όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο από τη Χερσόνησο μέχρι το Ηράκλειο. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, οι Ρομπινσόνες εντοπίστηκαν σόοι με το βαρκάκι να πλέει ανοιχτά του αεροδρομίου του Ηρακλείου και αφού πήγαν για τις πρώτες βοήθειες στο Βενιζέλιο, συνελήφθησαν για την κλοπή. Οδηγήθηκαν από αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου στο Αυτόφορο, όπου άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ήταν καλύτερο και φθηνότερο να είχαν νοικιάσει ελικόπτερο για να πετάξουν μέχρι το νησί. Το παρελθόν αναφέρεται σε κίνδυνο η ζωή όχι μόνο των κινδυνευόντων ατόμων, αλλά και των ίδιων των στελεχών που επιχειρούν σε αυτές τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οπότε εφαρμόζουμε την νομοθεσία που λέει ότι όταν γίνεται άσκοπη κινητοποίηση των μέσων του λιμενικού σώματος και σε περιπτώσεις που αφελώς γίνεται αυτό, όχι κάποιος δηλαδή να κινδυνεύει στην πραγματικότητα,